Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Overplay. Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον επί 14 χρόνια ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αρθρογράφο και broadcaster για το Sport FM, με στήλη στην εφημερίδα Sport Day αλλά και μπασκετικά προγνωστικά στο στοίχημα View, Νίκο Ζέρβα. Νίκο, φίλο μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή να εγκαινιάζω την εκπομπή σου. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Τέλεια. Εδώ στο Overplay, φίλο, όπως καταλαβαίνεις εσύ που είσαι και μπασκετικός, κάνουμε στενό μαρκάρισμα στους καλεσμένους μας, οπότε θα μπούμε κατευθείαν στο πιστό. Θέλω να μου πεις λίγο τι γίνεται με το Σάσα, πότε θα έχουμε μια τελική απάντηση από μέρους του και τι πιστεύεις εσύ ότι θα γίνει. Το NBA είναι, τα ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ βέβαια, από ό,τι ξέρω, από ό,τι εγώ, αλλά εντάξει. Κάτι ξέρουμε, εντάξει, κάτι λίγο. Θα σου δώσω το υλικό, οπότε μπορείς να παρέμβεις σε κάποιες άλλες γνώσεις που έχεις για το τυπικό της υπόθεσης, μπορείς να μου το πεις. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που θα ξεκαθαρίσει στις αρχές Ιουλίου. Γιατί το Σακραμέντο εννοείται ότι τον παρακολουθεί, εννοείται ότι μιλάει μαζί του. Εννοείται ότι πιστεύω ότι ένα πρώτο πλάνο, μια πρώτη ιδέα για τα χρήματα που θέλει να του δώσει, αλλά και το ρόλο του την έχει αναλύσει. Αλλά επίσημα μπορεί μετά το draft και όλα τα σχετικά που ακολουθούν οι Αμερικανοί πιστά στο νομικό πλαίσιο, στο νομοθετικό πλαίσιο, και προσωπικά το θαυμάζω γι' αυτό, έτσι. Νομίζω ότι αρχές Ιουλίου θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα καθορίσει όλο τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο. Και το λέω αυτό γιατί είναι εντελώς διαφορετική η ομάδα που θα χτιστεί με τον Βεζένκοφ και του χρόνου, αλλά εντελώς διαφορετική χωρίς αυτόν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα, ούτε στο NBA, νομίζω, παίχτης διαθέσιμος να κάνει τα ίδια πράγματα ή περίπου κάτι σαν και αυτό, αν δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σαν παίχτης κανένας. Άρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σε μια αλλαγή του τρόπου παιχνιδιού και του τρόπου που θα προσπαθήσει να πάρει τους πόντους του Βεζένκοφ από άλλες θέσεις. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ φυσικό, αν η πρόταση των Kings τον καλύπτει οικονομικά, πάνω από ότι θα έχει και ρόλο. Άρα η λογική λέει ότι θα επιλέξει να τολμήσει να κάνει το μεγάλο όνειρο πραγματικότητα. Αν αυτή η πρόταση δεν είναι τόσο σημαντικής διαφοράς με τα χρήματα που θα παίρνει τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, με βάση και την αγάπη που έχει εισπράξει το τελευταίο διάστημα, μπορεί να μπει σε δεύτερες σκέψεις. Και λέω για τα χρήματα που θα παίρνει τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, γιατί όπως έχουμε αναφέρει, είναι ο Ολυμπιακός διατεθειμένος. Αν δει ότι δεν είναι φοβερά και τρομερά τα καθαρά χρήματα που θα βάλει στην τσέπη του Βεζένκοφ από το NBA, να του κάνει μια νέα αναπροσαρμογή συμβολαίου, που θα τον έχει πολύ ευχαριστημένο οικονομικά. Όμως όλα, έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι θα κρυθούν από το τι θα του πούνε οι Sacramento Kings. Κοίτα, μας έχουν δείξει κάποιοι αθλητές ότι δεν είναι τα λεφτά το παν. Πριν κάποια χρόνια ο Σέρχιο Γιούλ αρνήθηκε πρόταση 21 εκατομμυρίων δολαρίων του Χιούστον για να παραμείνει με 2,5 στη Μαδρίτη. Ο Νίκολα Μίροτιτς θα υπέγραφε ένα συμβόλαιο παρόμοιο με αυτό που υπέγραψε ο Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτς με τους Τζαζ, γύρω στα 78 εκατομμύρια δολάρια, και επέλεξε να επιστρέψει στην Ευρώπη για χάρη της Μπαρτσελώνα. Επομένως, εγώ περιμένω ένα συμβόλαιο γύρω στο 3,6-18-3,7-21 για το Σάσα, που θα του μείνουν καθαρά περίπου τα μισά. Είναι καθαρά απόφαση κινήτρου, αν θέλει να έχει στο βιογραφικό του ότι θέλει να παίξει στο NBA. Αυτή τη στιγμή έχει κάτι μοναδικό με τον Ολυμπιακό. Έχουν την ευκαιρία να είναι το απόλυτο φαβορί και του χρόνου, αν παραμείνει, κατά τη γνώμη μου. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντικατασταθεί αν φύγει ο Σάσα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα χρειαστούν δύο παίχτες, εκτός αν φέρει τον Μίροτιτς ή τον Κλάιμπερν, ας πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει όντως ενδιαφέρον για τον Will Clyburn. Υπάρχει τόσο spam, όπως ξέρεις και εσύ, πλέον με τους αυτούς, τέλος πάντων, στο Twitter που γράφουν ό,τι η μπαρούφα τους έρθει στο κεφάλι. Επομένως, δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει από όλα αυτά. Πάντως, βλέπω ένα πλάνο αντικατάσταση με δύο παίχτες και ίσως ο ένας από αυτούς να είναι ο Peters. Τι λες γι' αυτό? Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση, πραγματικά. Αρχικά νομίζω ότι θέμα Clyburn δεν μπορεί να υφίσταται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στις 20 Ιουνίου δηλαδή, διότι έχει συμβόλαιο με την ΕΦΕΣ. Είναι μια ομάδα η οποία τώρα άλλαξε προπονητή, σήμερα ανακοίνωσε τον προπονητή της κιόλας, τον Emre Can. Θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο η ΕΦΕΣ δυνητικά, αν χάσει το Μίτσιτς για το NBA, να χάσει και τον Clyburn. Το βλέπω πάρα πολύ, πολύ δύσκολο. Δεν έχει αλλάξει η πολιτική της ΕΦΕΣ στα οικονομικά, επειδή έφυγε ο Άταμαν, θα τον στηρίξει τον καινούργιο προπονητή. Αν μείνει ελεύθερος στην αγορά ο Clyburn, πιστεύω ότι θα βρει τουλάχιστον 2,5-3 εκατομμύρια.
Άρα, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι έχει πάει σε αυτό το μοντέλο διοίκησης. Αυτά τα χρήματα θα τα δώσει πολύ άνετα για να κρατήσει το Βεζέγκο. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι δεδομένα αν φύγει ο Βεζέγκοφ, δύσκολα θα δούμε και τον Πίτερς τη νέα σεζόν. Διότι είναι δύο παίκτες που ο κόουτς Μπαρτζόκα στο μυαλό του αλληλοσυμπληρώνονται στο 4. Με τον Πίτερς να έχει βέβαια πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχή από ό,τι αξίζει νομίζω σαν παίκτης. Και δεν μπορεί να δείξει αυτά που μπορεί. Θεωρώ ότι θα πάει ο Ολυμπιακός κάτι πιο αθλητικό στο 4 και θα προσπαθήσει να πάρει δύο παίκτες, έναν στο 4-5 και έναν στο 4 και να μετατοπίσει και λίγο τον Παπα-Νικολάου στο 4, εφόσον φυσικά και με τον Παπα-Νικολάου βρεθεί χρυσή τομή. Αυτό είναι κάπως στο μυαλό του Μπαρτζόκα, να δίνουν όλοι λύσεις στο 4 του χρόνου και να πάρει το σκορ του Βεζέγκοφ από το 5 και από το 1. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο καυτό θέμα του καλοκαιριού που αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μου στέλνουν συνέχεια selfies οι φίλοι μου γιατί εντάξει, έχουμε αρκετούς κοινούς γνωστούς εδώ στα νότια. Έκλεισε 3 χρόνια κτλ. Βλέπουμε προχθές συνάδελφό μας τον Ντόλι Γκοτζιά να αποκαλύπτει πρόταση 2,5 εκατομμυρίων της Μονακό. Σήμερα βλέπω το Basket News διαψεύδει αυτή την πρόταση. Και μιλάμε για έγκυρα μέσα, έτσι. Ντόλι Γκοτζιά έγκυρος, Basket News έγκυρο. Τι γίνεται με τον Μίλου, πιστεύεις ότι είναι καλό ζευγάρωμα με τον Φαλ? Ουσιαστικά έχει πολύ πιο γρήγορα πόδια, δηλαδή το baseline του Μίλου με τον Φαλ δεν συγκρίνεται. Αλλά αν υποθέσουμε ότι θα μείνει ο Σλούκι, που είναι το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε, θεωρείς ότι είναι καλό πάντρεμα το pick and roll Σλούκι-Μιλουτίνο? Βασικά θεωρώ ότι, να σου πω στο πρώτο, η δική μου πληροφόρηση δεν λέει για πρόταση της Μονακό για 2,5 εκατομμύρια, έτσι. Δεν αποκλείω βέβαια να υπάρχει, εννοώ τη δική μου πληροφόρηση, οπότε δεν θέλω να μπω σε αντιδιαστολή με το τι λέει ο κάθε συνάδελφος. Θεωρώ ότι είναι ένας ψηλός που μπορεί να βρει αυτά τα λεφτά, είναι αλήθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ούτε με τον Ολυμπιακό έχει κλείσει. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, που δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να την καλύψει. Είναι και πολύ πρόημο το ραντεβού των Αγγελόπουλων με τον Μπαρτζόκα για να έχουν βγει πληροφορίες προς τα έξω. Αλλά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, θεωρώ ότι επειδή το μπάσκετ έχει πάει ξεκάθαρα στους σέντερ δεινόσαυρους πλέον και ευτυχώς ο κότς Μπαρτζόκας το κατάλαβε σχετικά νωρίς, παίρνοντας τον φάουλ πριν από 2 χρόνια, νομίζω ότι επειδή ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί πάρα πολύ σκορ από το 5 του, κάτι που ο φάουλ δεν το δίνει με συνέπεια, γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει πολύ με τον εαυτό του. Είναι αναγκαστικό να πάρει τον Μιλουτίνοφ για να καλύψει, ξαναλέω, το κενό που θα αφήσει ο Βεζένκοφ αν φύγει. Έχει πολλά αν, όπως βλέπεις, ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού. Γι' αυτό είναι πολύ πρόημο να μιλήσουμε. Αλλά θεωρητικά νομίζω ότι μπορεί να του ταιριάξει ο κότς Μπαρτζόκας. Πάντα όμως με την αμφιβολία τι θα κάνει σε περίπτωση που ένας αντίπαλος παίζει με πολύ αθλητικού σέντερ. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν πάρει ο Ολυμπιακός τον Μιλουτίνοφ, δεν θα πάει να πάρει τρίτο σέντερ όπως έκανε φέτος με τον Black. Θα πάμε να πάρει ένα παιδί να κουμπάει και λίγο στο 4, να παίζει και λίγο στο 5 και να είναι πιο αθλητικός. Τύπου Ζακ Λιντέι, ας πούμε. Ναι. Είναι μια καλή περίπτωση, αν και νομίζω ότι ήταν και αυτός ακριβώς. Θα ξεργυρώσει σίγουρα την καλή του σεζόν με την Παρτίζαν. Επίσης, μην αποκλείς να κάνει Ολυμπιακός κάτι που στο μυαλό μου πολλά χρόνια ήταν, αλλά για κάποιο λόγο αυτός ο παίκτης επέλεγε να μείνει στο Βερολίνο. Ας κοιτάξουμε και λίγο το όνομα του Λιουκ Σίγμα, ας πούμε. Στο λέω έτσι δωράκι στην εκπομπή, επειδή είναι πρώτη. Ο, αρχίσαμε τις βόμβες. Ζέρβα Ναι. μπομπ, Ζέρβα μπομπ, παιδιά. Όχι, Λιουκ δεν είναι Σίγμα βουβά. για πιθανός Ναι, είναι παίκτης πιθανό. του Ολυμπιακού για Είναι του χρόνου. Πολύ πιθανό. ωραία. Κοίταξε να δεις τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο καυτό θέμα για τον Ολυμπιακό, αυτό του Κώστα Σλούκα, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας τη γνώμη μου ότι καταλαβαίνω και ειδικά με την ηλικία που έχει φτάσει ο Σλούκη, ότι χρειάζεται μια ειδική μεταχείριση καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Βέβαια, εγώ προσωπικά θα του έδινα παραπάνω λεπτά στα playoffs και στο Final Four. Κάτι που έγινε κατά κάποιο τρόπο, πέρα από έτσι, τα παρατράγουδα που υπήρχαν, γιατί ήμασταν παρέα στην Τουρκία, όλοι είδαμε τι έγινε, είδαμε το πλάνο της Nova. Και όπως καταλαβαίνεις, πολλοί θα πατήσουν πάνω σε αυτό για να βγάλουν τη γνώμη τους και να πούν και αυτοί με τη σειρά τους την οποιαδήποτε μπαρούφα στο Twitter. Θέλω να μου πεις τι λέει η διέστησή σου για τον Σλούκη. Ξέρω ότι είναι ακόμα νωρίς. Χαίρομαι που τα λέμε νωρίς, να σου πω την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να βγάλω κάποια είδηση παρά να ακούσω κάποιον αρκετά μπασκετικό και γνώστη που έχει ζήσει από κοντά αυτή την ομάδα για να μου μεταφέρει λίγο το πώς σκέφτεται και ο ίδιος για τον Σλούκι. Θα μείνει, θα φύγει, από τι θα εξαρτηθεί και πιστεύεις θα βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα σε Σλού και Coach B για τα λεπτά συμμετοχής και το rotation? Θα σου αρχίσω λίγο αντίστροφα.
Νομίζω και το είπα και στο ραδιόφωνο χθες, ότι η χρυσή τομή βρέθηκε. Τι εννοώ? Εννοώ ότι κακά τα ψέματα, και όσοι βλέπουν λίγο πέρα από τις κουρτίνες και διαβάζουν και λίγο περισσότερο και τις συμπεριφορές και τις δηλώσεις, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας. Ο μεν coach Μπαρτζόκας, ένας προπονητής ο οποίος το όνειρό του είναι μια ομάδα η οποία αλλάζει σε μια επίθεση 8 πάσες, το λιγότερο. Και αν είναι δυνατόν να έχει 5 παίκτες οι οποίοι να κάνουν το πολύ μια τρίπλα, θα το έπαιρνε έτσι, χθες το πρωί. Δεν είναι βέβαια δυνατό αυτό. Έτσι, χρειάζεται και ένα διαφορετικό τύπου παιχνίδι. Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που λέει ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο, περισσότερο χρόνο ο Σλούκα στο παρκέ και κυρίως θέλει περισσότερο την μπάλα στα χέρια του. Γιατί πιστεύει δικαίως, θα πω εγώ, ότι επειδή είναι από του καλύτερου pick and roll παίκτες στην Ευρωλίγκα, θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα στον Ολυμπιακό και τα δικά του νούμερα θα ήταν καλύτερα αν γινόταν έτσι. Έχουμε λοιπόν δύο αντικρουόμενες φιλοσοφίες. Okay. Εμένα το μόνο μου ερωτηματικό είναι πώς δέχτηκε ο Σλούκας να γυρίσει. Γιατί τον ήξερε τον κότς Μπαρτζόκα. Δεν νομίζω ότι δεν είχε πρώτερη εμπειρία. Πήραν μαζί μια Ευρωλίγκα. Συνεπήρχαν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, ήξερε τις απόψεις του ο Σλούκας, ότι το μπάσκετ που θέλει να παίξει είναι τελείως διαφορετικό. Σωστό ή λάθος, το κρίνουν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτού του μπάσκετ λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει 5 τίτλους στην Ελλάδα στις 5 που διεκδίκησε τα τελευταία 2 χρόνια. Πήγε στο τελικό της Ευρωλίγκας και έχασε για ένα σουτ. Και όλοι οι προπονητές Ευρωλίγκας έχουν αναγνωρίσει ότι το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός είναι της επόμενης δεκαετίας. Πρώτο λοιπόν το κρατούμενο. Είναι δικαιωμένος ο προπονητής αυτή τη στιγμή. Ο παίκτης νομίζω, κατά τη δική μου άποψη, ορθώς έχει κάποια παράπονα, γιατί κοιτάει τον εαυτό του και θέλει να είναι καλύτερος, αλλά στο σύνολο αυτό που μετράει είναι ότι η συγκεκριμένη χρησιμοποίηση του Σλούκα για 22-23 λεπτά στην Ευρωλίγκα τον μετέτρεψε σε έναν πάμφρεσκο παίκτη στα play-off, έναν πάμφρεσκο παίκτη στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, που για μένα έχει κρίνει τους δύο από τις 2-3 νίκες που πήρε ο Παναθηναϊκός, και μόνο μια κακή εμφάνιση στον τελικό της Ευρωλίγκας που, okay, ανθρώπινο είναι. Δεν ήταν θέμα κούρασης, ήταν και θέμα αντιπάλου και θέμα πολλών πραγμάτων. Άρα λοιπόν, για να μην τα απολογούμε, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα ο Σλούκας θα μείνει στον Ολυμπιακό, διότι και ο ίδιος είναι αμετακίνητος σε αυτά που θέλει, δεν είναι ευτυχισμένος δηλαδή με τον τρόπο που παίζει. Και ο coach Μπαρτζόκας θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, θα είχε φανεί νομίζω στις δηλώσεις του, να αλλάξει ένα επιτυχημένο πλάνο για να μπορέσει να χωρέσει τον Σλούκα για 28-29 λεπτά. Και με ένα παράδειγμα περισσότερο over dribbling, ας πούμε, που δεν του αρέσει καθόλου του προπονητή. Εγώ, σαν Νίκος, σέβομαι και τις δύο πλευρές. Δεν τάσσομαι υπέρ της μίας ή της άλλης. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να γίνει ένα βήμα πίσω και από τους δύο για να μπορέσουν να συνεπάρξουν, γιατί το χρειάζεται ο Ολυμπιακός στον Σλούκα. Είναι ένας Έλληνας παίκτης top επίπεδου. Αλλά από την άλλη, Γιώργο μου, αν δύο επαγγελματίες που ξαναλέω προς τιμήν τους τα πήγαν καλά φέτος, παρά τις διαφορές τους, έτσι δεν έγινε κάτι εξωπραγματικό, κάποιος τσακωμός. Έδωσαν και οι δύο αυτά που είχαν στην ομάδα και με το παραπάνω. Αν δεν μπορούν όμως να συνεπάρχουν, θεωρώ ότι η καλύτερη λύση είναι να μείνουν μαζί, έτσι. Πιστεύω ότι τα χρήσιμα συμπεράσματα βγήκανε μετά την κανονική σεζόν. Καταρχήν, αν είμαι ο coach B και κάνω ένα meeting με τον Σλούκα και του πω: Κοίτα, Σλού, δεν θέλω στην κανονική σεζόν να σε κάψω. Ειδικά σε ματσάκια τα οποία τα έχει η ομάδα, θα παίξει 22 λεπτά. Όταν θα παίξουμε τη Ρεάλ με την Μπαρσελόνα και τα πιο ας πούμε αμφίρροπα ματς, θα έχει φυσικά τον παραπάνω χρόνο που σου αντιστοιχεί και θέλω να σε έχω φρέσκο στα playoffs και στο Final Four πρώτο Θεός για να ηγηθεί αυτή τη ομάδα. Νομίζω ότι αν ήταν έτσι λίγο πιο ξεκάθαρο το πλάνο, ίσως να δεχόταν και ο Σλούκι. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός, όλοι το θαυμάσαμε. Σε όποιον αρέσει γενικά το μπάσκετ, χαιρόταν τον Ολυμπιακό. Τον έβλεπα ακόμα και όταν το μάτι ήταν στους 20 πόντους, λόγω αυτοματισμών κτλ. Από εκεί και πέρα είδαμε μια αντιμετώπιση αυτού του passing game με τους τρεις παίκτες μακριά από την μπάλα, μακριά από το pick and roll, να μένουν ως δέλες πάνω στους αντιπάλους τους και να γίνεται ένα κλασικό 2-on-2 με ένα pick and roll. Εκεί ποιος παίχτης είναι πιο χρήσιμος, ας πούμε. Δύο-τρεις παίχτες να είναι καλύτεροι από τον Κώστα σε ένα τέτοιο two-man game. Επομένως, από τη στιγμή που ο Coach B είδε ότι υπάρχει το blueprint, έτσι το λέμε εμείς στην Αμερική, αντιμετώπιση της ομάδας, δηλαδή παίρνουμε όλα τα κοψίματα, παίρνουμε όλες τις κινήσεις μακριά από την μπάλα, οι τρεις παίχτες μένουν δέλα, δεν υπάρχει καμία βοήθεια και παίζει 2-on-2. Εκεί
τον θες το Σλούκα. Εκεί, αν αφαιρέσει το Σλούκα από την εξίσωση και παίζουν οι παίχτες που έχει ήδη ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν θα του βγει. Εγώ αυτό που έχω πει είναι, γιατί κανείς δεν ήξερε πώς θα το αντιμετωπίσει. Εγώ νομίζω ότι πρώτα ο Ιβάνοβιτς μας έδειξε αυτή την, με τον Ερυθρό Αστέρα μας έδειξε αυτή την άμυνα. Μετά την πήρε ο Ιτούδης και μετά την είδαμε από τη Μονακό, από τη Ρεάλ στο τελικό, από τον Παναθηναϊκό, από όλους. Ουσιαστικά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, αν δεν έχει στο μυαλό σου να πάρει παίχτη 2 εκατομμυρίων τύπου Larkin James, κάποιον ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει εύκολα, να σπάσει ένα double team, να δημιουργήσει εύκολα για τον εαυτό του και για τους συμπαίχτες του, πώς θα αντικατασταθεί ένας τέτοιος παίχτης? Γιατί είδαμε ότι όταν η μπάλα καίει, θες ένα τέτοιο παίχτη. Όταν η άμυνα είναι καλή και η άλλη ομάδα έχει Ντεσόν Πιέρ και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, πώς θα δημιουργήσεις με το passing game? Εγώ αυτό έτσι εκφράζω σαν απορία, γιατί ο Σλούκας έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος. Αν αντικατασταθεί. 1,8 φέτος. 1,8 φέτος. Πολύ ωραία. Αν αντικατασταθεί με έναν παίχτη τύπου Larkin, τύπου Chris Jones της Βαλένθια, οκ, το καταλαβαίνω. Όταν η άλλη ομάδα θα είναι άριστη αμυντικά, θα την παίρνει την μπάλα ο Chris Jones, θα παίζει ένα πικ εν ρολ και θα πατάει για τρεις μετά από τρίπλα ή ξέρω εγώ μετά το screen ή άριστο στο screen κτλ. Αυτά σε ό,τι αφορά το Σλου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλω να σου απαντήσω. Ο coach Μπαρτζόκας θέλει να κρατήσει και τον Σλούκα και να πάρει κι άλλον playmaker. Άρα, αυτό που πολύ σωστά έχεις επισημάνει, ότι ωραίο το μπάσκετ στα 37 πρώτα λεπτά και στην κανονική περίοδο που εντάξει χωράει και μια ήττα, με πολλές πάσες, με όλα αυτά τα σφιχτοκοψήματα, αλλά όταν η άμυνα σε παίξει ζώνη, όπως είπες, 2-on-2 στο pick and roll, που πολύ καλά το σκέφτηκε ο coach Τούδης, άσχετο αν δεν του έφτασε για να πάρει την πρόκριση, χρειάζεται παίκτες τύπου Σλούκα. Ο Μπαρτζόκας λοιπόν θέλει και τον Σλούκα να πάρει κι άλλον παίκτη. Άρα λοιπόν σε περίπτωση που τελικά δεν βρεθεί χρυσή τομή και τελικά ο Σλούκας όντως αποχωρήσει, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει έναν παίκτη των 2 εκατομμυρίων στη θέση του. Απλά θα είναι ξένος. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί το πρόβλημα είναι για τον Ολυμπιακό και είναι πραγματικά ευχής έργων ότι ο Γουόκαπ πήρε το ελληνικό διαβατήριο, γιατί θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν για τον Ολυμπιακό για τον Σλούκα δεν είναι μόνο παικτικό, που εννοείται ότι θα χάσει ένα πολύ σημαντικό κρίκο της αλυσίδας, είναι ότι χάνει ένα ελληνικό διαβατήριο. Και σε περίπτωση που συνδυαστεί και με πιθανή αποχώρηση Βεζέγκοβ, το πρόβλημα γίνεται δυσεπίλητο, είναι η αλήθεια, έτσι. Αλλά νομίζω ότι τα έχει σκεφτεί αυτά ο κ. Μπαρτζόκας. Δηλαδή, να σου το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, αν κεγότανε να μείνει ο Σλούκας, θα το είχε χειριστεί τελείως διαφορετικά. Τώρα, αυτό που επικοινωνεί είναι ότι πάνω απ' όλα η ομάδα και ότι εγώ έτσι θα συνεχίσω να παίζω και όποιος θέλει προσαρμόζεται. Δεκτό και θα κρυθεί του χρόνου. Ξεκάθαρα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε αν κάνει σωστά ή όχι. Αλλά αίσθησή μου είναι ότι αν τελικά δεν κρατηθεί στον Ολυμπιακό Σλούκας, εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει από το πάνω ράφι να παίχτη. Και αν μείνει και εκπληρωθεί το πλάνο του coach B που μου είπες μόλις τώρα, ο άλλος guard θα είναι. Ένας πιο συμπληρωματικός. Μπορεί να είναι τύπου Φρανσίσκο, ας πούμε. Όχι ο ίδιος ο Φρανσίσκο που έχει γραφτεί. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό τόσο πολύ. Αλλά ένα τέτοιο, ένα παιδί το οποίο να μπορεί να κατεβάζει καλά την μπάλα και να έχει ένα αξιόπιστο μακρινό σουτ για 8-10 λεπτά. Στην Ευρωλίγκα μιλάμε τώρα πάντα, έτσι. Ωραία. Εγώ κλείνοντας έτσι τα θέματα, τα καυτά του Ολυμπιακού, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει ο coach B να έχει στο μυαλό του, γιατί νομίζω είναι η πρώτη σεζόν που οι απαιτήσεις ήταν τόσο ψηλές. Νομίζω είναι η πρώτη σεζόν που ήταν έτσι, το μεγάλο φαβορί Ολυμπιακός. Όχι από την αρχή της σεζόν, αλλά με το μπάσκετ που έπαιξε και με αυτά που έδειξε κατά τη διάρκεια της regular season στην Ευρωλίγκα. Ο coach B πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι όταν έρθει η ώρα των playoffs, ακόμα και πρώτος αν βγει, και του τύχει μια Ζαλγκίρις που λογικά θα ήταν μια σκούπα, ότι θα πρέπει να μικρύνει το rotation και να μπορεί να βγει ένα match με 7-8 παίχτες. Γιατί είδαμε έναν Λάρι να κάνει μια εκπληκτική σεζόν, να είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους, ακόμα και σκόρερ του Ολυμπιακού, που η ειδικότητά του είναι η άμυνα, που δεν του έβγαινε στα playoffs, δεν είχε το χρόνο του, δεν βγήκε το match-up. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κι εγώ έτσι με σιγουριά. Απλά, εγώ είμαι άλλη σχολή, ρε παιδί μου, του NBA. Οι superstar δεν παίζουν πολλά λεπτά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, όταν η ομάδα είναι καλή και αντέχει. Ελλάδο αγόρι μου θα παίξει, Ελλάδο Paul George, Kawhi Leonard, θα παίξει 28-30 λεπτά και όταν έρθει η ώρα των playoffs θα παίζει 40, κανονικά. Το οποίο έχει μεγάλη λογική. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που
Ίσως να είδαμε και έξοδο του coach Bud από το Milwaukee. Ο Γιάννης θέλει να παίζει πολλά λεπτά. Εντάξει, πρέπει να προστατεύεται, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Θέλει να μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη της άλλης ομάδας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο coach Griffin θα τον αφήνει να μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Και μιας και είπαμε Αντετοκούμπο, είπαμε για Αντετοκούμπο, θέλω να πάμε λίγο να συζητήσουμε για την εθνική. Θα κατέβει στις Φιλιππίνες, πώς το βλέπεις φέτος? Δεν ξέρω αν έχεις δει ομάδα που θα κατεβάσει η Αμερική. Δεν είναι κάποιο μεγάλο φόβητρο, όχι ότι είμαστε εμείς και ότι είμαστε σε άριστη κατάσταση, αλλά δεν θα κατέβουν, ας πούμε, παίχτες από το πάνω-πάνω ράφι. Πώς βλέπεις την εθνική μας από το παγκόσμιο? Και σε ό,τι αφορά το θέμα με τον Naturalizé, μιας και ο Ντόρσεϊ πλέον λογίζεται ως Naturalizé, υπάρχει μια πολύ περίεργη δυναμική, έτσι, που μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον όσο τίποτα άλλο. Η μπασκετική λογική λέει ότι εμείς θέλουμε ένα παίχτη τύπου Ντόρσεϊ. Έχουμε παίχτες που είναι σκυλιά εντός αγωγικών στην άμυνα. Έχουμε παίχτες που μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα και να οργανώσουν. Δεν έχουμε σκορ. Δεν έχουμε έναν παίχτη που απλά θα την πάρει και θα την βάλει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο μέσα στο καλάθι. Οπότε υπάρχει μια περίεργη δυναμική εκεί με coach Τούδη, αν είναι όντως τσακωμένη, αν θα φύγει από τη Φενέρ, ο Τάιλερ κτλ. Κτλ. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για την εθνική ομάδα και πώς βλέπεις την εθνική στη δεύτερη χρονιά του coach Τούδη. Αρχικά αυτό που είπες για την Αμερική θα συμφωνήσω και φαίνεται και στις αποδόσεις των στοιχηματικών, έτσι. Δηλαδή, για Αμερική είναι καλοπληρωμένο το χρυσό μετάλλιο, έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν, όντως, αφήνει παράθυρο ελπίδας και για τους υπόλοιπους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα εδώ και περίπου 2 μήνες, που είναι μια ρευστή κατάσταση στην εθνική. Ακούγονται πάρα πολλές φήμες για το αν είναι ο Γιάννης ευχαριστημένος με τον προπονητή. Τα οποία, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει νόημα να τα συζητήσουμε από τη στιγμή που δεν έχουν επικοινωνηθεί. Σε 2 εβδομάδες περίπου θα ξέρουμε ξεκάθαρα τι θα γίνει με τις κλήσεις. Υπάρχει ένα θεματάκι με τον Κώστα Αντετοκούμπο, μια και είπε Γιάννη, θα πρέπει να κάνει ένα καθαρισμό στο γόνατο και νομίζω ότι δεν θα προλάβει το μπάσκετ. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πλην του Παπαγιάννη δεν έχουμε, έχω την αίσθηση, αξιόπιστη λύση στο 5, εκτός κι αν η τιμωρία του Μήτογλου στο ΚΑΣ σβηστεί και είναι στη θέση το παιδί να προσφέρει. Όμως με 2 χρόνια από εκεί δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι και τόσο εύκολο αυτό. Η γνώμη μου για την εθνική είναι ότι έχει μια τελευταία ευκαιρία διάκρισης. Γιατί υπάρχουν παιδιά όπως είναι ο Σλούκας, ο Παπα-Νικολάου, ο Καλάφης, που δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία τους διοργάνωση, αλλά όσο, να είναι, όσο περνάνε και τα χρόνια, όσο και οι αγώνες της Ευρωλίγκα είναι 70 πλέον και στο πρωτάθλημα θύρονται, θεωρώ ότι με αυτή τη σύνθεση που είναι ποιοτική, είναι μια πολύ καλή τελευταία ευκαιρία. Στο δίλημα Dorsey Walkup, η αλήθεια είναι ότι προέκυψε από το πουθενά μια καυτή πατάτα για τον coach Τούδη. Είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση δεν είναι εύκολη. Διότι όντως από την εθνική λείπει το επιθετικό ένστικτο του Dorsey. Είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουμε μακρινό σουτ. Ο Dorsey μπορεί να μην είναι ο καλύτερο σουτέρ του κόσμου, δεν είναι ο Κάρολ. Αλλά σίγουρα ένα παιδί το οποίο στην καλή του μέρα μπορεί να σου βάλει 4-5 μακρινά σουτ και να σου ξεκλειδώσει οποιαδήποτε άμυνα. Από την άλλη όμως και το Δέλεαρ του Walkup, ενός παιδιού το οποίο είναι κομπιούτερ, δεν είναι μόνο το αμυντικό του για μένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Dorsey, είναι ότι αυτό που έχω ζήσει 2 χρόνια στον Ολυμπιακό δεν το έχω ξαναζήσει με playmaker τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει να πάω με τον Παπαλουκά μόνο, έτσι, να δω κάτι ανάλογο, που και ο Παπαλουκάς έπαιζε σε ομάδες που ο καθένας θέλει την μπάλα για την πάρτη του και δεν μπορούσε να είναι ακριβώς ο Παπαλουκάς που θαυμάσαμε στην Τζέσκα και στην Εθνική. Ο Γόκαμ είναι ένα κομπιούτερ πραγματικό. Με ένα νεύμα του, οι παίκτες είναι στο σωστό σημείο, με το σωστό spacing. Κάνει και άλλα πράγματα. Έτσι. Είναι και δημιουργός και παρότι οι άμυνες του δίνουν το shoot, δεν είναι και τόσο εύκολο να το χάσει. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι τελείως άστος όπως τον είχαμε παρουσιάσει στην αρχή. Ένα παιδί το οποίο είναι στη τάξη του 30-35%. Πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο Ιτούδης. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή τι θα έκανα εγώ. Η λογική, η μπασκετική λέει Dorsey. Ξεκάθαρα, έτσι. Δεν κρύβομαι. Αλλά ίσως αυτό που είπες, το ότι υπήρξε μια διαφωνία στη Φενέρ και γι' αυτό ο Ντόρση δεν έπαιξε στους τελικούς ή μη τελικούς μάλλον, νομίζω ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Γόκαπ έχει το προβάδισμα. Και ρεπορταζιακά, από τη στιγμή που το παιδί, εμένα προσωπικά μου είπε ότι σε 1 μήνα έρχεται για προετοιμασία, θεωρώ ότι μάλλον έχουν πάρθει αποφάσεις. Δηλαδή, λογικά ο Γόκαπ θα είναι στην 12η της Εθνικής και όχι ο Ντόρση, έτσι. Αλλά θα το δούμε. Και πάλι είναι μια απόφαση πάρα πάρα πολύ δύσκολη, με συζήτηση που μπορεί να κρατήσει πάρα πολλές ώρες, νομίζω. Έτσι. Θεωρείς ότι υπάρχει χώρος στο μπάσκετ του 2023 να πάμε μια λογική
ότι πάμε να παίξουμε άμυνα, πάμε να παίξουμε ξύλο και να κερδίσουμε μάτσους 65 πόντους. Αν μείνει ο Γόκαπ αντί του Ντόρσεϊ στην Εθνική και έχουμε και τον Γιάννη και τον Θανάση αντί τον Κούμπο και έχουμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου και τον Ιωάννη Παπαπέτρου, δεν θα βρούμε εύκολα σκορ. Απ' την άλλη, δεν θα βρίσκουν ούτε αντίπαλοι σκορ. Θεωρείς ότι υπάρχει χώρος ΝΕΤ 23 να πάμε σε μια τέτοια λογική άμυνας και ξύλου? Και σε ό,τι αφορά αυτό που είπες για το πεντάρι, αυτό που είπες για τον Κώστα δεν το ήξερα, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις προφορίες που δίνεις στο Overplay Show. Εγώ σου έχω πει ποια είναι η γνώμη μου για τον Γιάννη. Ο Γιάννης πρέπει να παίζει 5. Πρέπει να παίζει 5 και να είναι χειριστής, να αναγκάσει το αντίπαλο πεντάρι να τον μαρκάρει ή να δημιουργηθεί ένα mismatch όταν θα πρέπει το αντίπαλο πεντάρι να μαρκάρει κάποιον παίχτη πιο κοντό και πιο γρήγορο. Δεν ξέρω αν το σκέφτεται ο Κοτσιτούδης, αν το τύχει και το. Μόλις έδωσε την απάντηση λοιπόν. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι αν γίνει αυτό, ήταν κάτι που συμφωνήσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Αν γίνει αυτό, αμέσως μπορεί να στερούμαστε επιθετικού ταλέντου, αλλά δεν θα είμαστε στους 65 πόντους. Οι χώροι που θα δημιουργηθούν με κοψίματα, με drive και οι προϋποθέσεις των shoot που θα δημιουργηθούν θα είναι τέτοιες που, okay, δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ του κόσμου ο Παπα-Νικολάου, σίγουρα ο Παπαπέτρου, αλλά ένα 30-35% θα αρκεί για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους 65 πόντους. Έδωσε λοιπόν την απάντηση. Αν ο Γιάννης παίξει στο 5, που για μένα είναι το κλειδί, όχι όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος, να στέκεται κάτω από μια μπασκέτα και να αποστάρει, έτσι. Να είναι mobile center. Θεωρώ ότι λύνουμε αμέσως το πρόβλημα που υπάρχει και νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ, Γιώργο, δεν έχει άλλο δρόμο από το να παίξει άμυνα. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του, οι σύγχρονες επιτυχίες, έτσι δεν μιλάμε το 87 που ήταν 103-101 στην παράταση, okay, έχουν γραφτεί οι χρυσές σελίδες της ιστορίας με άμυνα. Αν δεν παίξει η εθνική άμυνα, λοιπόν, δεν έχει καμία πιθανότητα να διακριθεί. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι χάσαμε τη Γερμανία πέρσι, επειδή ένα Όμπιστ έβαλε 6 τρίποντα και δεν υπήρχε κάποιο να το μαρκάρει. Ο Γόκα θα το μαρκάρει φέτος. Έτσι. Και με το παραπάνω. Και με το παραπάνω θα το μαρκάρει. Απλώς δεν είναι ότι οι παίχτες δεν έχουν shoot. Έτσι, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι consistent shooters. Έτσι, δηλαδή, πολλές φορές κάποιος θα δει τον Harden να βάζει 6 τρίποντα και θα πει ότι ο παιχταράς είναι shooter. Όχι, δεν είναι shooter. Είναι ένας volume shooter που παίρνει πάρα πολλά shoot μέσα από το παιχνίδι του, όπως ας πούμε στην Ευρώπη το κάνει ο Mike James. Ο Mike James δεν είναι consistent 3-point shooter. Απλά μέσα από το ρυθμό βρίσκει και βάζει και αυτός τα μεγάλα shoot από το τρίποντο. Δηλαδή, εγώ, ο Κώστας, δεν ξέρω αν έχουμε advanced analytics στην Ευρώπη να ξέρουμε ο Κώστας Παπα-Νικολάου από τη γωνία το ποσοστό του, όχι το γενικό ποσοστό του στο τρίποντο. Από τη γωνία, για μένα είναι αξιόπιστος και με το παραπάνω ο Κώστας. Ας κλείσουμε και το θέμα της εθνικής και εδώ έρχεται η αγαπημένη μου, το αγαπημένο μου segment στην εκπομπή, Νικό. Είναι το spicy content. Εδώ θέλω να πεις μια ιστορία, μια αστεία ιστορία που μπορεί να είναι το οτιδήποτε, ό,τι θες εσύ από οτιδήποτε, από κάποιο ταξίδι σου, κάποια αποστολή σου στη Μόσχα, στο Μιλάνο, δεν ξέρω και εγώ τι, από κάποια συναναστροφή με κάποιο παλιό παίχτη, με τον Τζίλντρες, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν μου έχεις πει από πριν ποια ιστοριούλα θα μου πεις. Αν θέλω να μου πεις κάτι καλό, ήδη μου έχεις δώσει πολύ καλό content. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εντάξει, εννοείται ότι η μπασκετοκουβέντα μπορεί να κρατήσει 3 ώρες και να πούμε ρε, πάρε παιδιά, τι ώρα είναι. Αλλά έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο άλλη φορά. Εννοείται. Θα ήθελα να μου πεις μια spicy ιστορία. Δώσε μου κάτι καλό. Θα σου πω δύο spicy ιστορίες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, απλά θα σου πω ότι δεν θέλω ούτε να σου ευλογήσω τα γένεια, ούτε να. Σαν άνθρωπο που είσαι πολύ ανοιχτό, με γνώρισε. Νομίζω ότι είναι τύχη αυτό που κάνει τώρα. Σου προτρέπω να το συνεχίσεις και να μιλάς και εσύ περισσότερο για μπάσκετ, γιατί σπάνια βρίσκω ανθρώπους να το γνωρίζουν τόσο καλά. Οπότε σε προτρέπω να συνεχίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Άρα εγώ σε ευχαριστώ λοιπόν που είμαι εδώ. Γι' αυτό δώσαμε και το content να δώσουμε και κάτι στον κόσμο να ασχολείται. Θα δώσω κάτι καλό τώρα. Περιμένω το πιπεράτο. Να πιω λίγο νερό. Κάτσε τώρα. Θέλεις σε προσωπικό ή σε να έχει και παίκτες μέσα? Γιατί δεν έχω σκεφτεί κι εγώ. Έχω αρκετές ιστορίες. Ό,τι θες. Θα ήθελα να μου δώσεις κάτι το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Να ακούσουν κάτι, γιατί εμένα πάντα μου. Εγώ είχα βγει στο ραδιόφωνο όταν ήμουν πάνω στην Αμερική, στην εκπομπή του Τόλι. Πες μου λέει μια καλή ιστορία από την Αμερική, ρε εσύ. Και όταν βγήκα στο ανάλυσέ του με την Δώρα Παντέλη, της είπα την ιστορία με τον Butler, την οποία αργότερα ανέβασα και στο Instagram. Και κατάλαβα ότι ο κόσμος γουστάρει τέτοιες ιστορίες, ρε παιδί μου. Και μας είπες, μας έδωσες τίτλους, μας έδωσες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Αλλά θέλω να μου πεις και κάτι λίγο πιο πιπεράτο. Κάτι που έγινε στο αεροπλάνο, κάτι που έγινε στα αποδυτήρια πριν κάτι χρόνια με τον Γκέρσον. Κάτι ωραίο, ό,τι αρέσει εσένα. Και επειδή είπες δύο πριν λίγο, θέλω δύο ιστορίες. Επειδή μου το είπες, άμα δεν το έλεγες, θα ήμουν και είμαι μία.
Η μία αφορά μια δική μου, να το πω έτσι, παράβλεψη, που παραλίγο να μου στερήσει τη μετάδοση, ας πούμε, στο Μπάμπερκ. Αλλά δεν αφορά τον κόσμο, ότι εγώ έχασα το τρένο, ας πούμε, και πήγαινα στο Έσεν και ξαφνικά, αντί για Βαμβέργη, πήγα στο Έσεν 3 ώρες μετά και ξαναγύρισα. Τέλος πάντων. Okay, τώρα είμαι στο point. Κοίτα να δεις, αυτό που μου έχει μείνει πολύ χαραγμένο στο μυαλό γιατί είναι πάρα πολλές ιστορίες πραγματικά, είναι τα play-off του 2017. Εκεί που ο Ολυμπιακός έχει χάσει από την Έφεσ το Ειρήνης και Φιλίας και πάει στην Κωνσταντινούπολη να πάρει πίσω το πλεονέκτημα και στο πρώτο παιχνίδι χάνει. Παρότι κάνει ένα σχετικά καλό παιχνίδι, χάνει. Και είναι μια ψυχολογία τώρα σε όλη την ομάδα, λίγο περίεργη και στους ρεπόρτερ. Η ΕΦΕΣ πολύ δυνατή τότε, παρότι δεν είχε πάει ο Αταμάν, ήταν με τον Περάσοβιτς. Είχε Μάλιστα. πέρα τον Πόλ στα καλά του, Ερτέλ, τον συγχωρεμένο τον Χάινεκατ. Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Τον Ντάνστον. Βγαίνω λοιπόν το πρωί και συναντάω στην Κωνσταντινούπολη με ένα κλίμα. Εξής, η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που δεν έχει κοινό, όπως είναι η Φενέρη Γαλατά. Είναι ο παδί της Φενέρη, της Γαλατά, της Μπεσίκτας που δεν είναι ασχολούντουσαν με τον μπάσκετ και για κάποιο λόγο υποστηρίξαν την ΕΦΕΣ. Άνθρωποι από τα εργοστάσια που φτιάχνουν τα γαλακτοκομικά. Βλέπω λοιπόν, επειδή είχαμε κλείσει ένα ξενοδοχείο κοντά στο γήπεδο, ένα πανηγυρικό κλίμα. Σαν να έχουν περάσει. Ψήνανε, σουβλίζανε, περνάγανε όμορφα, πήραν τις μπύρες τους. Ξέρεις, αυτό εμένα λίγο ήθελα να δω την άλλη πλευρά, να πάω να δω και στον Ολυμπιακό πώς έχουν πάρει την όλη υπόθεση. Και πάω στο ξενοδοχείο που μένει η Αποστολή να πιω ένα καφέ και δεν βλέπω κανέναν. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν ρωτάω, τι γίνεται, ρε παιδιά, πού είναι οι παίχτες. Τους έχει μαζέψει λίγο σπανούλι σε όλο το δωμάτιο και τους μιλάει. Νομίζω λοιπόν, γνωστά τα αποτελέσματα, έτσι βγήκε ο Ολυμπιακός, έκανε περίπατο στο τέταρτο μάτς, επέστρεψε σειρά στο σεφ, πήγε στο Final Four τη Κωνσταντινούπολης. Οι ατάκες που ακούστηκαν από το σπανούλι στους υπόλοιπους που δεν είχαν εικόνα πριν του πρίντεζι ανάλογων πιεστικών αγώνων ήταν και ο λόγος που ο Ολυμπιακός βγήκε και έπαιξε αυτό το μπάσκετ. Δηλαδή, θέλω να μεταφέρω ας πούμε ότι ήταν ο αρχηγός αυτός πέραν αυτών που βλέπαμε στο παρκέ έτσι, και όλοι θαυμάζουν και έχουν μείνει στην ιστορία αυτά που έκανε. Το πόσο μεγάλη επιρροή είχε στην ψυχολογία της ομάδας όταν αποφάσιζε να πάρει την κατάσταση πάνω του. Ήταν κάτι το οποίο το έζησα πάρα πολύ στα ταξίδια με την ομάδα. Και αφού μου ζήτησε αυτή την ιστορία, λοιπόν, σου λέω αυτήν. Επίσης, άντε, επειδή μιλήσαμε για Σπανούλη, όποτε πήγαινε στην Αποστολή και τύχαινε να περάσει από το δωμάτιό του, ας πούμε, να πει μια καλημέρα, που δεν είναι και πολύ σύνηθε, έτσι. Μην πιστέψει ο κόσμος ότι όλοι οι δημοσιογράφοι κάνουν βόλτα στα δωμάτια των παιχτών, έτσι. Τυχαίνει μια φορά στο τόσο, ας πούμε, να είσαι στο Δεν ίδιο είσαι όλοι ξενοδοχείο. δημοσιογράφοι, Νικό. Δεν είσαι όλοι δημοσιογράφοι. Ναι. Εντάξει, όχι. Δεν είσαι όλοι δημοσιογράφοι. Έβλεπες λοιπόν τον Βασίλη να έχει όλα τα πράγματα στο δωμάτιό του τακτοποιημένα, μέχρι τα παπούτσια, ας πούμε, το ένα πιο πίσω από το άλλο, σε συγκεκριμένη θέση, διότι ήταν τα γούρια του. Ο τύπος λοιπόν, εγώ αδαής που δεν ήξερα την πρώτη φορά, κατά λάθος τα πείραξα. Έτσι, δηλαδή τα έσπρωξα χωρίς να θέλω. Καταλαβαίνεις τι έγινε, έτσι. Ναι, Θέλω μια καταλαβαίνω. χάρη. Κάτι είπε για ατάκε πριν και νόμιζα ότι κάποιο πουλάκι θα σου είπε κάποια ατάκα. Γνωρίζει κάποια ατάκα που υπόθηκε σε αυτό το meeting στο δωμάτιο του Σπαν. Όχι, ατάκα δεν μπορώ να σου μεταφέρω και δεν θα είχα πρόβλημα να την πω. Απλά ήταν ότι πάμε να το τελειώσουμε, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Γενικότερα είχε μια πολύ εύκολη επικοινωνία, το οποίο φαίνεται και στο προπονητικό. Αυτό που με ρωτάγαν όλοι, αν θα γίνει καλός προπονητής, η σιγουριά μου ότι ο Σπανούλης θα γίνει από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη, δεν έγκυται στο ότι ξέρει τα συστήματα. Είναι γνωστό ότι όλη μέρα, ακόμα και στα αεροδρόμια, μπορεί να βγάζει ένα χαρτί και να σχεδίαζε κάτι που μπορεί να γίνει, να το πει στον προπονητή, μήπως το κάνουμε έτσι, μήπως το κάνουμε αλλιώς. Αυτό που μου δίνει σιγουριά ότι θα είναι το προπονητή στην Ευρωλίγκα σε λίγα χρόνια, είναι ότι έχει φοβερή μεταδοτικότητα. Και αυτό που θέλει να περάσει στους παίκτες αγωνιστικά και πνευματικά, το κάνει έτσι. Εύκολα. Πολύ εύκολα. Γι' αυτό επέλεξα να σου πω αυτή την ιστορία. Τώρα προσωπικές εμπειρίες άπειρες. Τώρα έτσι εντάξει. Μπορούμε να γράψουμε βιβλίο, είναι αλήθεια. Θα μου, κοίτα, άμα είναι πολύ πολύ πιπεράτες, θα μου τις πεις off camera. Εγώ ήθελα κάτι έτσι PG-13 που λέμε στην Αμερική, να μπορείς να το πεις. Ελπίζω να σε κάλυψε. Πολύ ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα νέα μας έδωσε ο κύριος Νίκος Ζέρβας.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή. Εννοείται ότι θα ξαναπούμε. Ναι. Εύχομαι καλό και ήσυχο καλοκαίρι να ξεκουραστείς, γιατί έρχεται απαιτητική σεζόν στην Ευρωλίγκα. Ευελπιστούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο δυνατός. Θα είναι πιο δυνατός Είμαι από ό,τι σίγουρος. ήταν Είμαι φέτος. Σίγουρος ότι θα είναι. Είμαι σίγουρος. Και μια τελευταία ερώτηση τώρα συμπληρωματική. Αν το χάσμα, καταρχήν δεν ξέρουμε τι ρόστερ θα έχει ο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί αν πιστέψουμε αυτούς τους Twitter-άδες, έτσι, τα τρολάκια αυτά, έχει 14 ξένους, δεν έχει κανέναν Έλληνα. Αν το χάσμα είναι 10 αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ένα συμβολικό νούμερο 10, πόσο πιστεύεις ότι θα είναι του χρόνου, αν έρθουν οι μισοί παίχτες από αυτοί που αναφέρονται? 5, 2? Το κλειδί για μένα είναι ότι η δεδομένη αύξηση μπάτζετ που θα κάνει ο Παναθηναϊκός με υπεραξίες, έτσι, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή, αναγκαστικά, ναι, θα τραβήξει και τον Ολυμπιακό. Όπως είπα και πριν, ότι ο Ολυμπιακός δεν φύγεται χρημάτων. Μπορεί να μην φτάσει στα 15, αλλά από τα 9 μπορεί να πάει στα 11. Λόγω και της καλής φετινής του πορείας που του εξασφάλισε κάποια έσοδα και του σταδίου ειρήνης και φιλίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το παίρνει. Και επειδή ο ανταγωνιστής αρχίζει και βάζει περισσότερα χρήματα. Άρα λοιπόν είναι θετικό για το δίπολο που υπάρχει, ο ένας να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να συμπαρασύρει τον άλλον, έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω με αριθμό. Θεωρώ όμως ότι το κλειδί για τον Παναθηναϊκό, που για την ώρα για μένα το πάει λάθος, αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι να επικοινωνήσει στον κόσμο ότι ακόμα και 7-8 παίκτες των 2 εκατομμυρίων να πάρεις, δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί αυτή η ομάδα να πάει να πάρει το ευρωπαϊκό, έτσι. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και θα είναι πάρα πολύ κρίμα να δαπανηθεί ένα τέτοιο μεγάλο ποσό και στην πρώτη στραβή, να το πω έτσι, να αφορεστούν πάλι όλοι και να έχουμε γεγονότα όπως τα τελευταία χρόνια που οι προπονητές είναι πλέον πόσοι, 10, 12, δεν θυμάμαι και εγώ το νούμερο. Νομίζω λοιπόν ότι αν υπάρξει υπομονή και στήριξη αυτό που θα φτιαχτεί, γιατί αποδεδειγμένα ο κόουτς Αταμάν είναι ένας πολύ καλός recruiter, είναι ξεκάθαρο, δεν είναι μόνο στην ΕΦΕΣ. Ο κόσμος ξέρει, βλέπει την ΕΦΕΣ τι έχει κάνει, που μπορεί να ήταν και λίγο εύκολη δουλειά. Αν δει κανείς το παρελθόν του Αταμάν, έχει πάρει όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια με διαφορετικούς συλλόγους. Μιλάμε για έναν καλό προπονητή. Ένα πολύ καλό προπονητή για μένα. Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός τον στηρίξει και δεν απαιτήσει να κλείσει αυτό το χάντικα που πολύ σωστά είπες, που δεν είναι λόγω ποιότητας. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει καλύτερους παίκτες του χρόνου, έτσι, σε όλες τις θέσεις. Αλλά η χημεία και η ομοιογένεια δεν κερδίζονται σε ένα μήνα. Δεν κερδίζονται με χρήματα. Αν λοιπόν κάνει υπομονή, μπορεί να τα πάρει και από τον χρόνο όλα, δεν λέω εγώ. Να πάει να κάνει τρέμπλε, εννοείται. Αλλά αν έχει υπομονή και δεν τρελαθεί, να το πω έτσι, αν δεν πάει κάτι καλά του χρόνου, νομίζω ότι θα καρποθεί περισσότερα τη σεζόν 24-25. Έτσι. Εγώ μόνο χαρούμενος είμαι πάντως που θα μεγαλώσει ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Ο κάθε υγιής το θέλει αυτό και μακάρι να μεγαλώσει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια φέτος. Λάθα. Εγώ έμεινα άναυδος με την ανακοίνωση του Πλάθα. Κοίτα, εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή με πολλά επιθετικά. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά το καλοκαίρι, αφού πας και στις διακοπές κτλ. Ίσως για μετά το Μουντομπάσκετ, που θα έχουμε λίγο πιο χειροπιαστά πράγματα. Να μιλάμε υποθετικά αν μείνει ο Σάσα, αν φύγει ο Σάσα, αν μείνει ο Σλου, αν έρθει ο Έτσι, αν φύγει ο αλλιώς. Θα έχουμε τα ρόστερ μπροστά μας, τα περισσότερα ερωτήματα απαντημένα. Να κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένη συζήτηση, να διαφωνήσουμε, να σου πω και εγώ λίγο παραπάνω τη γνώμη μου για το πώς προβλέπω, έτσι, τους δύο αιώνιους για του χρόνου, να σου κάνω ένα assessment. Γιατί εντάξει, okay, είμαι μπασκετικός, αλλά κάτι κάνω και με προβλέψεις, όπως ξέρεις, όπως και εσύ. Να είναι χαρά μου. Όπως και εσύ. Είναι χαρά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά το καλοκαίρι. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.